το κοινωνικό πολύκεντρο «Η ΑΔΕΔΗ» σε συνεργασία με το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕΔΗ Σερών συνδιοργανώνουν εκδήλωση με θέμα «Το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό των δημόσιων υπαλλήλων». Αύριο 5 στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Φίλιππος Ξενία. Το θέμα θα αναπτύξει ο δικηγόρος εργατολόγος Δημήτρης Μπούρλος. Το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕΔΗ Σερών καλεί τους εργαζόμενους να δώσουν το παρόν και να ενημερωθούν υπεύθυνα από τον κύριο Δημήτρη Μπούρλο για ένα θέμα που αφορά όλους. Είναι μια εκδήλωση που έχει προγραμματιστεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Η εκτελεστική γραμματεία του νομαρχιακού τμήματος της ΑΔΕΔΗ από το Σεπτέμβριο έχει εκκινήσει αυτήν την οργάνωση της Εσπερίδας, θα τη λέγαμε. Είναι μια εκδήλωση λοιπόν όπου θα έρθει ο γνωστός εργατολόγος και εμβριθής γνώστης των εργασιακών θεμάτων και συνταξιοδοτικών, ο κύριος Μπούρλος Δημήτριος. Η εκδήλωση έχει προγραμματιστεί για να πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στο Ξενία. Πέμπτη μιλάμε για 9 Μαρτίου στο Ξενία, 7 η ώρα το απόγευμα. Εκεί θα μπορούν οι συνάδελφοί σας να έρθουν να δουν τι γίνεται με τα ένσημά τους, να κάνουν ερωτήσεις. Θα γίνει μια τοποθέτηση από τον κύριο Μπούρλο, θα έχουμε και ερωτήσεις. Τώρα, όπως καταλαβαίνουμε, ο κάθε δημόσιος υπάλληλος και κάθε υπάλληλος έχει μια πληθώρα, είναι μια διαφορετική κατηγορία. Δεν μπορεί να εμφανιστούν 500 άτομα για να έχουν 500 διαφορετικές ερωτήσεις. Θα προσπαθήσουμε να τις ομαδοποιήσουμε για να μην είναι και. Γιατί αρχίζει και κουράζει πλέον. Άλλος λέει: εγώ δεν ενδιαφέρομαι γι' αυτό, άλλος δεν ενδιαφέρομαι γι' αυτό. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε και κάτι το οποίο θα οργανωθεί κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να κουμπά το σύνολο των παρόντων εκεί. Θα είναι από τις 7 έως και τις 9-10. Θα ξεκινήσει στις 7. Θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να έρθει και από ό,τι έχω ενημερωθεί από την ΑΔΕΔΗ, γιατί είναι σε συνεργασία και με την ΑΔΕΔΗ και με το Πολύκεντρο. Έτσι, από ό,τι έχω μάθει, θα έρθει και ο κύριος Πολυμερόπουλος και ο κύριος Μπράτης, μέλη της εκτελεστικής επιτροπής. Και επίσης θα έρθει και από το Πολύκεντρο κάποιος, πιθανόν ο πρόεδρος. Επομένως, θα είναι μια, γι' αυτό το χαρακτήρισα ως εσπερίδα. Θα έχουν μια μικρή τοποθέτηση τα άτομα τα οποία προανέφερα και στη συνέχεια θα έχουμε μια αναλυτική εισήγηση από τον κύριο Μπούρλο.